Την χάριν του πνεύματος γλώσσο πήρσε το πνοή, ως Θείος Απόστολος υποδεχθεί στη ψυχή, Ιώκοβε ενδόξε, έλαμψας εν το κόσμο, Όσα στυρέω φόρο έλυσα των υδόλων την πολύθεον νύχτα και νυν απαύστο δυσοτή υπέρ των ψυχών ημών. τη ενάτη του μηνό Οκτωβρίου. Ιακώβου του Αποστόλου Ιού του Αλφέου, Ανδρονίκου και Αθανασίας των Οσίων, Δωροθέου Επισκόπου Τύρου, Αβραάμ Δικαίου και Λότ, Διονυσίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Παρισίων, Ρουστικού και Ελευθερίου των Συναυτών. Ο Άγιος Ιάκωβος του Αλφέου ο Απόστολος ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του Κυρίου, αδελφός του Ματθαίου του Ευαγγελιστού και γιος του Αλφαίου. Ο Ιάκωβος αγωνίστηκε για την αλήθεια του Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Έπειτα πήγε και σε άλλες χώρες για να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Εκεί κατέστρεφε τους βωμούς των ιδόλων και με την χάρη του Θεού θεράπευε ασθένειες και εξεδίωκε τα ακάθαρτα πνεύματα. Ο ιδρώτας, η μόχθη και η κίνδυνη που υπέστη για την διάδοση του Ευαγγελίου ήσαν πολλοί. Ο θάνατος πολλές φορές τον πλησίασε, αλλά στη σκέψη του Ιακώβου κυριαρχούσαν ενθαρρυντικά τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ω τι θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάσθω αυτόν εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το Εκείνος που θέλει να με ακολουθεί ως γνήσιος μαθητής μου, λέει ο Κύριος, ας απαρνηθεί το διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του και ας πάρει την απόφαση να υποστεί για εμένα όχι μόνο θλίψη και δοκιμασία, αλλά ακόμη και θάνατο σταυρικό και οποιονδήποτε άλλο μαρτυρικό θάνατο και τότε ας με ακολουθεί μιμούμενο στο παράδειγμά μου. Έτσι λοιπόν και ο Ιάκωβος, μιμούμενος τον διδάσκαλό του, υπέστη σταυρικό θάνατο. Ο Όσιος Ανδρόνικος και η σύζυγός του Αθανασία έζησαν και οι δυο τους το έτος 594 και ήσαν σύζυγοι ενάρετοι που κατάγονταν από την Αντιόχεια της Συρίας. Ήσαν εύποροι και ζούσαν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Ο Ανδρώνικος εξασκούσε το επάγγελμα του Αργυραμιβού στην Αντιόχεια και απόκτησε από τον γάμο αυτό δύο παιδιά, τα οποία όμως πέθαναν. Αυτό στενοχωρούσε πάρα πολύ τους δύο γονείς και για να βρουν παρηγοριά κατέφυγαν για προσκύνημα στους Αγίους τόπους. Από εκεί πήγαν στην Αίγυπτο, όπου με κοινή απόφαση έγιναν μοναχοί και μπήκαν σε μοναστήριοι. Ο μέναν δρόνικο πήγε στην μονή του Αβά Δανιήλ, η δε σύζυγό του Αθανασία, στην γυναικεία μονή των Ταβενισιωτών. Εκεί, αφού ασκητικά πέρασαν το υπόλοιπο τη ζωή του, εκοιμήθησαν ειρηνικά. Η Ιωσία Ποπλία, η Ομολογητρία, έζησε στην Αντιόχεια επί Μεγάλου Κωνσταντίνου και Ιουλιανού του Παραβάτου, το 361 μετά Χριστόν περίπου. Ο μοναχογιός της Ιωάννης ανεδείχθη ταπεινός κληρικός. Παρέλαβε στο σπίτι της ευσεβείς ορφανές παρθένες. Όταν κάποτε ήλθε ο Ιουλιανός και πέρασε έξω από το σπίτι της, έψαλαν δυνατά τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Και πάλι, αναστεί το Θεός και διασκορπισθεί το σαν οι αυτού τότε την μαστίγωσαν πολύ σκληρά, αλλά δεν την θανάτωσαν προς το παρόν. Επειδή όμως ο Ιουλιανός ο παραβάτης σκοτώθηκε, η ποπλία συνέχισε το αγαθοποιό έργο και στο τέλος εκοιμήθη ειρηνικά. Μνήμη των δικαίων Αβραάμ και Λότ του ανιψιού αυτού. Ο Αβραάμ είναι ο γνωστός πατριάρχης της Παλαιάς Διαθήκης, ο γιος του Θάρα. Γεννήθηκε στην Ούρ της Χαλδίας από την φυλή του Σιμ. Ο Δε Λότ ήταν ιός του Αράν και ανιψιός του Αβραάμ πολύ αγαπημένος. Πήγε με τον θείο του στην Χαράν και ζούσε εκεί, αλλά λόγω των συχνών διενέξεων μεταξύ των υπηρετών, αποχωρίστηκε ο Λότ τον θείο του και κατήγησε στην πεδιάδα των Σοδόμων, όπου έμεινε εκεί μέχρι την καταστροφή τους».